Ενημερώνω πως έχουμε τηλεφωνική παρέμβαση από τον κύριο Δημογιάννη, τον πρόεδρο του Πανθιωτικού. Καλησπέρα κύριε Δημογιάννη. Κύριε Δημογιάννη, μας ακούτε, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα σας. Αν έχετε λίγο τηλεόραση κοντά, χαμηλώστε λίγο τον ήχο γιατί μικροφωνίζει και σας ακούμε. Ναι, έχουμε λίγο καθυστέρηση στο σήμα από ό,τι αντιλαμβάνω. Ναι. Πάμε στην απευθείας επικοινωνία, κύριε Δημογιάννη. Ναι. Σας ακούμε. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το σημερινό. Σήμερα έγινε ένα άνευ προηγουμένο, μια άνευ προηγουμένο πατάτα, θα έλεγα, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Βγήκε ο Αποστόλου το πρωί στα κανάλια και είπε ότι μπήκαν οι επιδοτήσεις. Τρέξαμε στην τράπεζα για να δούμε, γνωρίζαμε ότι δεν θα μπουν, αλλά να μην πανικοβληθεί ο κόσμος. Εκεί βέβαια έγινε το διαχώρητο. Ήρθαν οι γιαγιάδες, οι παππούδες από τα χωριά, ήρθαν ο κόσμος με τα λεωφορεία και περιμέναν και κλαίγανε στις σκάλες γιατί τους έλεγαν οι υπάλληλοι της τράπεζας ότι σήμερα δεν παίρνουν επιδοτήσεις. Όταν προσπάθησα εγώ να κάνω μια επικοινωνία με το Υπουργείο, η απάντηση που πήρα ήταν: εμείς δεν είπαμε, λέει, ότι θα μπουν σήμερα οι επιδοτήσεις, είπαμε ότι θα μπαίνουν σιγά-σιγά. Το σιγά-σιγά, όταν στέλνει τον κόσμο στην τράπεζα να σπράξει αυτά τα πενιχρά ποσά, γιατί ο Βαγγέλης Μπούτας είπε ότι το τσέκ είναι τσεκουρεμένο, λίγο τσεκουρεμένο. Δεν είναι λίγο τσεκουρεμένο, κύριε. Το τσέκ είναι πολύ τσεκουρεμένο. Να ξέρει ο κόσμος ότι αύριο θα εισπράξει, υπάρχουν άνθρωποι που θα εισπράξουν, συνάδελφοι εργοδότες που θα εισπράξουν και το 1/4 από τα χρήματα που θα έπαιρναν πέρσι τέτοια εποχή. Καταλαβαίνετε πόσο ζήτημα είναι αυτό για τους συναδέλφους αγρότες. Το συνέχεια τώρα, έτσι. Γιατί βλέπω ότι εντάξει, αρχίζει και ζεσταίνεται το κλίμα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι κάναμε δύο κινητοποιήσεις. Μία με τρακτέρ και μία στην Αθήνα δυναμική κινητοποίηση με 10.000 ανθρώπους. Αύριο, στις 4 η ώρα το απόγευμα, έχουμε πανελλήνια σύσκεψη στην Αθήνα. Θα συμμετέχει Κρήτη, Πελοπόννησος, Μακεδονία και όλοι αυτοί που ήταν στο προηγούμενο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Τη σύσκεψη αυτή θα παρθούν και τελικές αποφάσεις για την μορφή και τον τρόπο της κινητοποίησης. Προσανατολιζόμαστε βέβαια για κινητοποίησεις για αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι άλλωστε και το μήνυμα που εκλάβατε τον κύριο Μπούτα, ότι ναι, μεν βγάλαμε τα τραχτήρια, αλλά πάμε πίσω να έρθουν και οι άλλοι. Είναι καλό αυτό εν μέρη, μ' αρέσει έτσι που ακούγεται, γιατί επιτέλους κάποια στιγμή θα πρέπει αυτές τις κινητοποίησεις να τις κάνουμε όλοι μαζί και όχι μεμονωμένα. Yes. Το έχετε πει, το είπατε και στην Ανθήλη, είναι η αλήθεια, κύριε Δημογιάννη. Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε να βγαίνει κάτι θετικό, γιατί όπως είπε και ο Γιώργος, αλλάζουν μέρα με τη μέρα οι εξελίξεις, υπάρχει μια γρήγορη ροή. Μήπως υπάρχει κάτι έστω αισιόδοξο τις επόμενες ημέρες? Όχι. Αισιόδοξο δεν υπάρχει τίποτα, κύριε Βούτσινε. Οι επιδοτήσεις θα είναι αυτές που θα είναι. Η φορολόγηση των αγροτών θα είναι αυτή που θα είναι. Όλα αυτά μπορούν να ατραπούν μόνο με αγώνες. Και αυτή τη φορά οι αγώνες θα είναι τέτοιοι που δεν έχουν ξαναγίνει. Είναι πρώτη φορά σήμερα τα τηλέφωνα του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανθιωτικού. Παίρνουν όλοι οι συνάδελφοι τηλέφωνο, πήγαν να σπάσουν. Παίρνουν τηλέφωνο και ο κόσμος και φωνάζει γιατί μπήκαν τα λεφτά αυτά. Όταν εμείς οι ίδιοι μέσα από το σταθμό σας, το προηγούμενο διάστημα, τους είχαμε ακριβώς ενημερώσει για τα ποσά που θα μπουν. Παρ' όλα αυτά, αυτοί ελπίζανε και πιστεύανε αυτό το 90% που τους έλεγε η κυβέρνηση. Τώρα που βλέπουν ότι αυτό δεν είναι πραγματικότητα, τώρα που αντιμετωπίζουν κατάματα την πραγματικότητα, τα πράγματα δυσκολεύουν. Δυσκολεύουν και θεωρώ ότι είναι η ώρα πλέον να βγούμε στους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλη λύση, είναι η μόνη λύση. Εμείς τώρα, σαν Πανθιωτικός Αγροτικός Σύλλογος, γιατί έχουμε και εκκρεμότητα τις εκλογές μας, είπαμε την Κυριακή στις 11 η ώρα τα παλιά οικογυστήρια, θα κάνουμε γενική συνέλευση. Και εκεί θα συναποφασίσουμε με την Γενική Συνέλευση τον τρόπο που θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή λέτε ότι θα μετακινήσετε και εσείς τις αντιδράσεις ή τις όποιες κινητοποιήσεις για μετά τις γιορτές? Ακούστε, αυτό δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα απόψε, γιατί αύριο είναι η πανελλαδική σύσκεψη. Θεωρώ όμως από τους συναδέλφους που από ό,τι κουβέντιασα, είχα κάποιες κουβέντες, ότι μάλλον θα πάνε οι κινητοποιήσεις για μετά τις γιορτές. Αυτό, να μην το πω με βεβαιότητα, είναι ένα πιθανό σενάριο. Μάλιστα. Χρειάζεται, κύριε, για να γίνει μια κινητοποίηση, χρειάζεται μια προεργασία.
δεν ξεκινάς το πρωί να κάνεις μια κινητοποίηση. Όλα τα χρόνια αυτά είχαμε την εμπειρία που έχουμε στον τρόπο που κινητοποιούμαστε. Για να βγάλουμε τον κόσμο και τα τρακτέρ στους δρόμους. Πάντως, κύριε Δημογιάννη, οφείλετε να ομολογήσετε ότι και εμείς παρακολουθώντας τις δικές σας κινητοποίησεις έχουμε μια εμπειρία, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Να δικαιολογήσω λοιπόν τον τίτλο του προβοκάτορα που στην προηγούμενη κουβέντα μου έδωσε χωρίς να έχω κάνει ερώτηση ο κύριος Μπούτας και να ρωτήσω εσάς, έστω λίγο προβοκατόρικα. Άμα σας ρίχνουν μια σφαλιάρα σήμερα και ζητάτε το λόγο μετά από ένα μήνα, πιάνει? Όχι. Όχι, δεν πιάνει. Δεν πιάνει και επειδή δεν πιάνει, έχουμε κάνει μέχρι τώρα 2 κινητοποίησεις. Πριν μας ρίξουν τη σφαλιάρα, κύριε. Έχουμε κάνει 2 κινητοποίησεις. Τώρα να πηγαίνουμε εκ των υστέρων. Εγώ ρωτάω για μετά τη σφαλιάρα. Ναι, η κινητοποίηση πω, η πρώτη ήταν για να μην τη φάτε. Θεωρούμε ότι είναι εποχή, είναι οι μέρες που οι συνάδελφοι αγρότες συνειδητοποιούν αυτό που έγινε. Τους τα λέγαμε, τους τα φωνάζαμε. Δεν μπορέσαν να συνειδητοποιήσουν όμως ότι θα είναι τόσο το μέγεθος της καταστροφής σαν αυτό που αντιμετωπίζουν σήμερα και το βλέπουμε μπροστά τους. Άρα λοιπόν δεν ήμασταν εμείς αυτοί που ανοιχθήκαμε τη σφαλιάρα. Εμείς πολεμήσαμε. Πολεμήσαμε με όποιους τρόπους είχαμε. Πολλές φορές πολεμήσαμε, κύριε, και χωρίς στρατό. Αυτή τη φορά όμως θα πολεμήσουμε με στρατό. Και όταν πολεμάς με στρατό, κερδίζεις. Δεν διαπραγματεύεσαι. Κερδίζεις, κάνεις μάχη. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά σε αυτή την κινητοποίηση. Λοιπόν, είμαστε τώρα, κοντά. Έχετε δίκιο. Οι μέρες περνούν, οι εξελίξεις τρέχουν. Ενδεχομένως μέχρι το τέλος του χρόνου να περάσει και το φορολογικό των αγροτών. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο το είπα, κύριε Δημογιάννη. Επειδή έτσι όπως εξελίσσεται η πολιτική κατάσταση, οι εξελίξεις είναι ώρα με την ώρα, όχι μέρα με τη μέρα. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι από τώρα μέχρι μετά τις γιορτές είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, πιθανότητα θα έχουν μαζευτεί αρκετά. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα όμως, έτσι. Θα πρέπει πρώτα να ενημερωθεί ο κόσμος, θα πρέπει να γίνει ένα συντονισμός. Δεν μπορούμε δηλαδή αύριο το πρωί να πατήσουμε ένα μαγικό μπακάρι. Για το συντονισμό δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά για την ενημέρωση νομίζω ότι έχετε σπάσει τα ρεκόρ ενημέρωσης. Ναι. Έχουμε σπάσει τα ρεκόρ ενημέρωσης. Τα ρεκόρ ενημέρωσης τα έχετε σπάσει όλα. Δεν υπάρχει νομίζω φουρνιά αγροτών που να είναι πιο ενημερωμένη από αυτή. Ναι, έχει αυτό που λέει ο λαός, έχει μαλλιάσει το στόμα μας. Έχει μαλλιάσει το στόμα. Δυστυχώς όμως το στόμα μας έχει μαλλιάσει σε έναν κόσμο, σε κάποιους συναδέλφους που κάθονται αμέτωχοι και ελπίζουν ακόμα. Πιστεύω ότι με το αυριανό, με το τσέκ που θα δούνε, θα χαθεί η ελπίδα. Και όταν χαθεί η ελπίδα, θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα είναι μόνο μέρα αντίδρασης, τίποτα άλλο. Ωραία, αυτό είναι μήνυμα που απευθύνω σε όλο τον κόσμο. Ωραία, ελπίζω αυτό το μήνυμα να το πάρουν. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Δημογιάννη. Έχετε και τις εκλογές σας. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Τώρα υπάρχει και η καλή πλευρά της αγροτικής οικονομίας, Γιώργο, την ώρα που βάλλονται οι αγρότες, η περιφέρεια.